Έχω κοντά μου τον κύριο Βασίλη Τσέλιο, που πλέον βρίσκεται ενεργά στον Power Roof. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και βοηθάει εδώ την ομάδα για να κάνει μια καλή πορεία φέτος και γιατί όχι να μην διεκδικήσει και το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων να είναι εκεί κοντά. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Βασίλη τον Τζέλιο καταρχάς. Από φέτος νομίζω είναι η ενασχόλησή σας με τον Power Roof πιο ενεργά, έτσι δεν είναι? Επειδή και εγώ με χρόνια πολλά ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ήθελα να συμμετέχω στην διαδικασία αυτή του προσωπικής ομάδας του Power Roof και να συνεισφέρω ό,τι μπορώ, ας πούμε, από τη μεριά μας. Να βοηθήσω την ομάδα γενικότερα, ας πούμε, σε όλα τα φαινόμενα και βλέπω φέτος, ας πούμε, ότι η ομάδα, ας πούμε, είναι ανανεωμένη. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες, οι οποίους παίκτες είναι πολύ βασικοί και πολύ, ας πούμε, πολύ ιδιαίτεροι και η πορεία θεωρώ ότι θα είναι πολύ, ας πούμε, μεγάλη, ας πούμε, γιατί μετά το προθεσινό αγώνα με τα Σούρμενα είδαμε ότι μπήκε με το δεξί το υποδοσφαιρική ομάδα με αποτέλεσμα να κερδίσουμε το Σούρμενα με 2-0 και ήταν μια σημαντική νίκη, η οποία έδωσε και στους φιλάθλους και στους παράγοντες και στην ομάδα, έδωσε θάρρος και ώστε να συνεχίσει την επόμενη πορεία, ας πούμε, της καθεγωνιστικής του δήματος. Οπότε μου κάνετε και την καλύτερη δυνατή πάσα, χωρίς αμφιβολία νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το διπλό μέσα σε μια δύσκολη έδρα των Σουρμένων, έτσι? Βέβαια, αυτό ήταν. Θα δώσει λοιπόν αυτό ψυχολογία εν ώψη συνέχεια. Πολύ μεγάλη ψυχολογία. Εγώ είμαι αισιόδοξο και γενικά όλοι οι παράγοντε και όλοι οι φίλοι, ας πούμε, θεωρώ ότι δίνουν και το καλύτερο γι' αυτό και βλέπουν ότι με το διπλό αυτό η ομάδα είναι στα καλύτερά. Τώρα να πούμε για το Roof και δύο λόγια και για τι ακαδημίε ίσω. Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Ναι. Και σίγουρα θα υπάρχει και όραμα να παίζουν ίσως και παιδιά και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή, ίσως και τα περισσότερα παιδιά, γιατί όχι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι τι μπορούμε να πούμε για τις ακαδημίες και για τη δουλειά που γίνεται? Για τις ακαδημίες γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ έρχομαι καθημερινώς εδώ, σαν πρώτη χρονιά που επέλεξα να συμμετέχω και βλέπω ότι και οι προπονητές και γενικότερα το team είναι σε πολύ ανώτερα βαθμίδα, ας πούμε, και δίνουν τα δύνατα δυνατά, ας πούμε, για να κάνουν τα παιδιά αυτά τα οποία, ας πούμε, ξεκίνησαν τη σεζόν και την πορεία πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά. Για τον πρόεδρο Θοδωρή Κουνάδη, μπορούμε να πούμε. Ο πρόεδρος είναι η δύναμη του Power Roof, χρόνια στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, γνωριμίες πολλές, έχει κάνει πολλά έργα εδώ, έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά γενικότερα. Ένα μήνυμα για τον κόσμο του Roof που θα θέλατε να στείλετε? Ο κόσμος του Roof μπήκε δυναμικά στο γήπεδο και έδωσε το πάνω, ας πούμε, και ήταν πολύ ο κόσμος και πολύ δυναμική και αυτό μετράει πολύ γενικότερα, ας πούμε, στις κάθε αναμετρήσεις, γιατί κάθε φορά και ο κόσμος συσσωρεύεται περισσότερο και με αποτέλεσμα να ενθαρρύνουν και τους ποδοσφαιριστές και όλο το team της ομάδας τους. Κάτι άλλο? Θέλω να προσθέσετε? Εύχομαι γενικότερα, ας πούμε, καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους μας, σε εμάς που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους παίκτες, στον προπονητή, στους υλικούς που είναι μέσα στη συνεργασία όσον αφορά το ποδόσφαιρο και εύχομαι καλή χρονιά και υγεία και καλή δύναμη. Και εμείς ευχόμαστε καλύτερα και σε εσάς και στην ομάδα του Roof, γιατί και είστε και νέος στο Αθηναϊκό ποδόσφαιρο, ελπίζουμε να μείνετε για πολλά χρόνια. Να είστε καλά.